Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η μεσημεριανή σας ενημέρωση από το One Channel. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ακόμα και να κατέβουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ. Αλλεπάλληλες οι συνελεύσεις, νέοι αποκλεισμοί δρόμων σήμερα. Ημέρα ενημέρωσης και αποφάσεων στα αγροτικά μπλόκα της Θεσσαλίας. Έκπληξη από τον Στέφανο Κασελάκη. Εμφανίστηκε απροειδοποίητα στην εκδήλωση Τεμπονέρα Αχτσιόγλου Χριστοδουλάκη για την κεντροαριστερά. Χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες κατά την είσοδό του. Τι μηνύματα πέρασαν οι ομιλητές, ποιες αποφάσεις έλαβαν για τη συνέχιση του διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις των διαφωνούντων βουλευτών. Το βράδυ της Πέμπτης η τελική ψηφοφορία μετά τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Νέα παρέμβαση από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ζητά ονομαστική ψηφοφορία. Αποφασισμένοι, κυρίες και κύριοι, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, εμφανίζονται οι αγρότες που δηλώνουν απογοητευμένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Δίνουν ραντεβού στα μπλόκα και κάνουν λόγο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, χωρίς να αποκλείουν την κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ και το κλείσιμο εθνικών οδών. Αλλεπάλληλες είναι οι συσκέψεις στα μπλόκα, ενώ ήδη έχουν αποφασίσει αποκλεισμούς δρόμων. Ας παρακολουθήσουμε τι ζήτησαν και τι έλαβαν από την κυβέρνηση και ποια αιτήματά τους δεν ικανοποιήθηκαν. Απογοητευμένοι δηλώνουν οι αγρότες μετά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και την ανακοίνωση των μέτρων, επισημένοντας ότι τα αιτήματά τους δεν ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους. Στο ίδιο σημείο που βρισκόμασταν πριν πολλά χρόνια, βρισκόμαστε και σήμερα, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δείχνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο για κάθοδο των τρακτέρ στην πρωτεύουσα. Κλιμακώνουμε και θα κάνουμε συνέλευση στα μπλόκα να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Δυστυχώς περίμενε την Επιτροπή εκεί για να βγουν μόνο φωτογραφίες και να δώσουν χειραψίες. Δεν πήραμε καμία απάντηση ουσιαστική. Η επόμενη κίνηση σίγουρα είναι να κατευθυνθούμε προς την Αθήνα. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η 15μελής Επιτροπή των Μπλόκων συνεδριάζει στη Λάρισα, ενώ την ίδια ώρα θα γίνει σύσκεψη στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Η τελική απόφαση για τις κινητοποιήσεις θα ληφθεί από όλα τα μπλόκα αύριο Πέμπτη. Οι αγρότες ζήτησαν φθηνό αγροτικό ρεύμα με τιμή 7 λεπτά στην κιλοβατόρα. Ο Πρωθυπουργός αντιπρότεινε για όσους δεν έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές 9,3 έως 9,5 λεπτά στην κιλοβατόρα έως το 2026 και για τα επόμενα 8 χρόνια 9 λεπτά στην κιλοβατόρα για το 1 τρίτο της κατανάλωσης. Αν το 1 τρίτο δίνεται με 0,09 λεπτά την κιλοβατόρα, τα 2 τρίτα με την τρέχουσα τιμή που είναι 0,17, στο τέλος έχουμε να βγαίνει ένα μέσο όρο στα 0,145, 14,5. Δηλαδή μιλάμε για 1,5 λεπτό έκπτωση. Δηλαδή πού ερχόμαστε, στην πρώτη ανακοίνωση που είχε 10% έκπτωση. Οι αγρότες ζήτησαν μόνιμα αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Η κυβέρνηση πρότεινε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του 2024 από τα τέλη Μαρτίου και διάλογο για τον τρόπο επιστροφής το 2025. Με την ξεκάθαρη βούληση του Πρωθυπουργού μας προχωράμε με τόλμη και συνέπεια μέσα από ένα πλέγμα πολιτικών δράσεων και συνεργασιών με στόχο την κεφαλαιοποίηση των σημαντικών προοπτικών που δημιουργούνται για τον τόπο μας, αλλά και την αντιμετώπιση των απειλών και των κρίσεων. Πολύ δυσαρεστημένη για αυτά που έδωσε. Έδωσε πάρα πολύ λίγα. Τον τόνο της νέας κλιμάκωσης έδωσαν πρώτοι χθες οι αγρότες του πύργου που πραγματοποίησαν πορεία με τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της πόλης και πέταξαν φρούτα, λαχανικά, σιτηρά και γάλα μπροστά από το Δημαρχείο. Αφετηρία διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων χαρακτήρισαν Τεμπονέρας Χριστοδουλάκης και Αχτσιόγλου την εκδήλωση με το ερώτημα απέναντι στην κυριαρχία Μητσοτάκη ποιος. Η μαζική παρουσία στελεχών και εκπροσώπων φορέων της κεντροαριστεράς μετέτρεψε την εκδήλωση σε πολιτικό γεγονός, ενώ αίσθηση προκάλεσε η ξαφνική εμφάνιση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης κάνει ξαφνικά την εμφάνισή του στο θέατρο Α στην εκδήλωση των Τεμπονέρα, Χριστοδουλάκη και Αξιόγλου και η οποία ήδη είχε εξελιχθεί σε πολιτικό γεγονός για το μέλλον της κεντροαριστεράς από τη μαζική παρουσία πολιτικών στελεχών και εκπροσώπων συνδικαλιστικών και παραγωγικών φορέων. Με την είσοδό του στο θέατρο, ο κύριος Κασελάκης δίχασε μερίδα του κοινού με άλλους να αποδοκιμάζουν και κάποιους άλλους να χειροκροτούν. Γεια σου, Στέφανε.
Η Εφη Αξιόγλου, μόλις είχε αρχίσει την ομιλία της, καυτηριάζοντας το γεγονός ότι αποδείχθηκε τελικά ότι η ανασυγκρότηση του χώρου της κεντροαριστεράς δεν έχει να κάνει με την ύπαρξη κάποιου φωτεινού ηγέτη, όπως είπε. Να κρατηθεί ένας πολιτισμός και μια ηρεμία. Ωραία, ευχαριστώ. Καλησπέρα, Στέφανη. Καλησπέρα. Ο κύριος Κασελάκης ήρθε ουσιαστικά για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την επικεφαλής της διάσπασης, όπως την είχε χαρακτηρίσει η ομάδα των νεοπροεδρικών. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους θεώρησαν την παρουσία Κασελάκη νομιμοποιητική για την εκδήλωση αλλά και για τη Νέα Αριστερά μετά τη διάσπαση από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε να έρθετε να κάνετε έναν. Ωραία, το δέχομαι. Στον κύριο Κασελάκη, μάλιστα, προτάθηκε να πάρει το λόγο, αλλά εκείνος αρνήθηκε, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκπρόσωπο, δείχνοντας προς τον Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος είχε φροντίσει φτάνοντας στην εκδήλωση να αλλάξει το ερώτημα από το απέναντι στην κυριαρχία Μητσοτάκη ποιος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση η οποία αφορά πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να είναι απόν από μια συζήτηση για τον προοδευτικό χώρο. Άρα είμαι πολλαπλά χαρούμενος για το γεγονός αυτό. Σας είχε ενημερώσει? Όχι, δεν είχα ενημερώσει. Μετά τον πρώτο κύκλο τοποθετήσεων των τριών ομιλητών, ο κύριος Κασελάκης ανέβηκε και στη σκηνή του θεάτρου για να χαιρετήσει την κυρία Αξιόγλου, τον Μανώλη Χρυστοδουλάκη και τον Διονύση Τεμπονέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Ο αγώνας αυτός που έχει δυσκολίες και εμπόδια οφείλει να λαμβάνει υπόψη ιστορία, θέσεις, αρχές και αξίες που μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη μπορούν κυρίαρχα να εκφράσουν και να εκπροσωπήσουν σήμερα. Στα αλήθεια έγινε μια συζήτηση που έδειξε πολλά περιθώρια διαλόγου και από τη δική μας πλευρά μια νομίζω τοποθέτηση η οποία αφορούσε ακριβώς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να υπάρξει το αντίπαλο πολιτικό δέος. Το καπέλωμα Κασελάκη στην εκδήλωση, όπως χαρακτηρίστηκε, μπορεί να τράβηξε το ενδιαφέρον, ωστόσο για τους συντελεστές και όσους έδωσαν το παρόν θεωρήθηκε ως αφετηρία για το διάλογο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέας Αριστεράς. Για να κάνουμε μια αποτίμηση της χθεσινής εκδήλωσης, έχουμε μαζί μας τη δημοσιογράφο Αγγελική Σπανού. Αγγελική, καλησπέρα. Έκλεψε την παράσταση ο Στέφανος Κασελάκης? Εντελώς. Έγινε η είδηση της εκδήλωσης, η οποία είχε τελικά ένα πρωταγωνιστή και ήταν αυτός. Είναι μια εκδήλωση την οποία οι διοργανωτές και συμμετέχοντες θεωρούν πολύ επιτυχημένη, καταρχάς επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Μπορεί να ήταν στο θέατρο Α ακόμα και 600 άτομα, δηλαδή ένα πολύ υψηλό νούμερο σε σχέση με την έτσι, κατάθλιψη που υπάρχει στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς μετά τις εκλογές. Από εκεί και πέρα η εκδήλωση αυτή συζητήθηκε πάρα πολύ πριν γίνει. Συζητήθηκε πολύ και αφού έγινε, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι πέτυχε τον αρχικό της στόχο που ήταν να δημιουργήσει την εντύπωση της δυναμικής στο χώρο αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, Αγγελική, η παρουσία του Στέφανου Κασελάκη δημιούργησε ενόχληση στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τόσο καιρό έβγαιναν δημοσίως για να αποκηρύξουν την εκδήλωση και τελικά πήγε ο ίδιος ο πρόεδρος. Έχεις εσύ κάποιο ρεπορτάζ, γιατί έχουν και στις 2.30 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Το τυπικό είναι ότι ο κύριος Τεμπονέρας του είχε στείλει πρόσκληση. Φυσικά χωρίς να πιστεύει ότι είναι δυνατόν να πάει, την οποία ο κύριος Κασελάκης αποδέχτηκε, ευνηδιάζοντας ακόμα και τους στενούς του συνεργάτες. Ήταν μια απόφαση την οποία πήρε μόνος του, για την οποία δεν συζήτησε με κανέναν, ούτε ενημέρωσε και κανέναν, και έτσι κατάφερε να κάνει την απόλυτη έκπληξη. Προφανώς υπάρχει ενόχληση, αλλά κανείς δεν θα τολμήσει να το πει αυτό. Ο ίδιος δεν πήρε το λόγο, αντέδρασε πάρα πολύ ψύχρεμα σε αποδοκιμασίες που δέχτηκε εκτός από τα χειροκροτήματα, αλλά προφανώς για όσους βρίσκονταν στο πάνελ ήταν ένα πολύ δυσάρεστο ξάφνισμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί πράγματι πήγε και σε ένα χώρο που δεν ήταν ευπρόσδεκτος απαραίτητα από τον κόσμο. Πήγε στο στόμα του λύκου, κυριολεκτικά. Γιατί η ερώτηση απέναντι στο Μητσοτάκη ποιος, που ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης, εκ των πραγμάτων έδινε την απάντηση ότι ούτε ο Ανδρουλάκης ούτε ο Κασελάκης. Δηλαδή ήταν μια αμφισβήτηση της ηγεσίας σε ΠΑΣΟΚ και σε ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης πήγε εκεί για να απαντήσει ότι απέναντι στο Μητσοτάκη εγώ, και οι άλλοι είπαν με ποιο σχέδιο και ποια στρατηγική απέναντι στο Μητσοτάκη, προσπερνώντας το θέμα του προσώπου. Σίγουρα δεν ήταν αυτός ο στόχος τους, αλλά οι ανάλογες εκδηλώσεις θα
επαναληφθούν. Αυτό είναι ήδη λυμμένη απόφαση. Και μπορούν να πούν ότι με την πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησαν οι διεργασίες για την ανασύνθεση του χώρου αριστερά της Νέας Δημοκρατίας μετά τις ευρωεκλογές. Παρ' όλα αυτά, Αγγελική, είπες και εσύ ότι όντως το είπαν ξεκάθαρα ότι θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις και μετά από την χθεσινή. Εφόσον όμως ξεκαθάρισαν ότι τα κόμματα δεν πρόκειται να διαλυθούν για να συγκροτήσουν ένα κοινό μέτωπο, τι εξυπηρετούν αυτές οι συζητήσεις? Οι συζητήσεις αυτές εξυπηρετούν την δημιουργία της εντύπωσης καταρχάς ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να νικηθεί. Αν δηλαδή το άθροισμα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς στις ευρωεκλογές είναι κοντά ή ίσο με το εκλογικό ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, αυτομάτως θα υποστηριχθεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι νομοτελειακά η νικήτρια των εκλογών, έτσι. Τώρα, το να δημιουργηθεί ένα συμμαχικό σχήμα με βάση τον εκλογικό νόμο που έχουμε είναι αδύνατο γιατί προϋποθέτει αυτοδιάλυση των κομμάτων. Και επειδή τα κόμματα εκτός από όλα τα άλλα είναι και οικονομικές οντότητες, είναι γραφειοκρατικοί σχηματισμοί, είναι άθροισμα μηχανισμών και έχουν κρατική χρηματοδότηση για να το πούμε απλά, δεν είναι εύκολο ούτε ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι αυτό θα συμβεί μετά τις ευρωεκλογές και μέχρι τις εθνικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες το 2027. Η φιλοδοξία του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να δημιουργήσει το ΠΑΣΟΚ Πλάς, δηλαδή να προσελκύσει στελέχη από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς που θα προσχωρήσουν στο ΠΑΣΟΚ όπως έγινε με το μοντέλο του κινήματος αλλαγής. Η προσδοκία του Στέφανου Κασελάκη είναι ότι εφόσον καταφέρει να βρεθεί στη δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται καθόλου βέβαιο, να προσελκύσει αυτό στελέχη από τον ευρύτερο χώρο και να δημιουργήσει το ΣΥΡΙΖΑ Πλας. Και η Νέα Αριστερά, το ξεκαθάρισε η Έφη Αξιόγλου χτες, δεν μιλάει για συγχώνευση, μιλάει μόνο για συνέργειες. Στο μεταξύ, σήμερα είναι και η μέρα που ανακοινώθηκε το κόμμα Το Κόσμος. Ναι, ήθελα να πάμε σε αυτό, γιατί ανακοινώθηκε το Κόσμος του Πέτρου Κόκαλη με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη και την Μαρία Βασιλάκου, την πρώην αντιδήμαρχο της Βιέννης. Οπότε, αν συνυπολογίσουμε και το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου, που κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθεί στις 4 Μαρτίου, μιλάμε πλέον για 7 κόμματα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Κοίταξε. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μεγάλος κατακαιρματισμός σε ευρωεκλογές και λόγω χαλαρής ψήφου και λόγω της μεγάλης δυσφορίας που υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση. Και αυτό ενθαρρύνει πολλούς να δοκιμάσουν την τύχη τους. Ο Πέτρος Κόκαλης έχει δείξει με κάθε τρόπο μέχρι στιγμής. Προφανώς θα πάρει οριστικές αποφάσεις με βάση τις δημοσκοπήσεις που θα μετρήσουν τον κόσμο με το όνομά του πλέον. Ότι θα κινηθεί αυτόνομα και δεν θέλει να μπει σε κανένα μέτωπο σαν αυτό που παρουσιάστηκε χθες στο Θέατρο Α. Ο Ανδρέας Λοβέρδος με το κόμμα που θα παρουσιάσει 4 Μαρτίου, όπως πολύ σωστά είπες, κατεβάζει μια άλλη πρόταση, δηλαδή κινείται μεν μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι πολύ κοντά ιδεολογικά και πολιτικά στην Νέα Δημοκρατία. Οπότε δεν μπορεί κανείς με τίποτα να τον βάλει σε ένα αντιδεξιό μέτωπο. Δηλαδή και ο ίδιος φιλοδοξεί να πάρει απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα δώσουν την ψήφο τους σε ένα κόμμα που θεωρούν πάρα πολύ όμορο και το οποίο δεν θέτει σε κίνδυνο τη δεξιά πολιτική και ιδεολογική ηγεμονία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν θα πάρει όμως και από το ΠΑΣΟΚ? Φιλοδοξεί να πάρει και από το ΠΑΣΟΚ και πιθανότατα θα πάρει κάποιος και από το ΠΑΣΟΚ, όχι όμως πολλούς. Το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει περισσότερο να έχει διαρροές προς τα αριστερά του παρά προς τα δεξιά αυτή τη φορά. Οπότε, αυτό Αγγελική, τουλάχιστον δείχνουν μετρήσεις. Ναι, μετά τις ευρωεκλογές, βλέπεις να υπάρχει δυνατότητα σύμπλευσης με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο όλων αυτών των δυνάμεων? Το βέβαιο είναι ότι θα υπάρχουν συζητήσεις, θα υπάρχουν διεργασίες, αλλά αυτό που λέμε ένα ελληνικό επινέ, δηλαδή ένα ιδρυτικό συνέδριο μέσα από το οποίο θα προκύψει ένα νέο μεγάλο κόμμα που θα συσπηρώσει όλες αυτές τις δυνάμεις. Χρειάζεται και ένα αρχηγό βέβαια αυτό το επινέ. Χρειάζεται ένα Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τα πρόσωπα που σίγουρα έχουν μεγάλη επιρροή ακόμα στο χώρο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο παρουσιαστής σύντομα με ένα ίδρυμα, αλλά και γι' αυτόν δεν είναι καθόλου εύκολο να επιστρέψει. Και ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος όμως πριν παίξει ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή, θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να είναι ένας καλός δήμαρχος. Επομένως, αυτά είναι τα δύο πρόσωπα δηλαδή, που αυτή τη στιγμή θεωρούνται εμβληματικές προσωπικότητες, εν πάση περιπτώσει, για την ανασύνθεση του χώρου. Οι παρούσες ηγεσίες, Ανδρουλάκη και Κασελάκη,
σίγουρα είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν. Δηλαδή, ο Μέν Στέφανος Κασελάκης δεν υπάρχει περίπτωση να παραδώσει την ηγεσία και είναι αποφασισμένος ακόμα και για νέα προσφυγή στη βάση, αν χρειαστεί και αμφισβητηθεί. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, εφόσον το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να βγει δεύτερο κόμμα, ανεξάρτητα από το ποσοστό που θα πάρει, δηλαδή ακόμα και αν πάρει 13 με 15%, δηλαδή πολύ χαμηλά, πολύ πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει διαδικασία διαδοχής του. Έτσι. Δεν φαίνεται να υπάρχει και προς το παρόν κάποιος που να μπορούσε ανοιχτά τουλάχιστον να τον διαδεχθεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, εδώ που τα λέμε. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δηλαδή, ο Μανώλης Χρυσοδουλάκης, που τον είδαμε χθες στην εκδήλωση, είναι ένα νέο στέλεχος πάρα πολύ λαμπερό και με μεγάλες φιλοδοξίες και ικανότητες και ένα βιογραφικό πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μην υποτιμάμε την Άντια Γιανακοπούλου, μην υποτιμάμε τον Μιχάλη Κατρίνη. Δηλαδή, αν άνοιγε παιχνίδι διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ, είναι σίγουρο ότι θα υπήρχαν 3-4 στελέχη που θα διεκδικούσαν την ηγεσία. Με αξιώσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αλλά είναι πολύ πρόωρο να μιλάμε για αυτά, γιατί όπως σου είπα πριν, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανοίξει ζήτημα διαδοχής στο κόμμα του. Θα πάει στις εκλογές όταν αυτές γίνουν το 2027 ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Αγγελική, θέλω ένα σχόλιο σου για την ανθρωπογεωγραφία της χθεσινής εκδήλωσης. Τι κόσμο είδαμε, τι κόσμος πήγε. Κοίταξε, παρόλο που υπήρχε απαγορευτικό σε βουλευτές και στελέχη και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, πήγαν πάρα πολλοί συνδικαλιστές, πήγαν πάρα πολλοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες, πήγαν πάρα πολλοί στελέχοι που παλεύουν χρόνια για την ανασύνθεση του χώρου. Σου αναφέρω ενδεικτικά το Σταμάτη Μαλέλη, για παράδειγμα, που είναι και διευθυντή στο ΜΕΓΑ και προέρχεται από τη Δημοκρατική Αριστερά. Το Θανάση Μαργαρίτη, που προέρχεται επίσης από τη Δημοκρατική Αριστερά. Τον Δημήτρη Βεβαιωσό, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Τον Γιάννη Γουρό, που ήταν υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής. Πήγαν πάρα πολλοί. Το Χρήστο Πολυζωγόπουλο από την προηγούμενη ΑΔΔΗ. Πήγαν πάρα πολλοί από αυτό που λέμε επαγγελματική, από το χώρο της επαγγελματικής κεντροαριστεράς. Οι οποίοι είναι ανένταχτοι κατά κάποιον τρόπο ή σχεδόν ενταγμένοι κάπου, αλλά δεν είναι βέβαιοι. Οι οποίοι ψάχνονται, για να το πούμε απλά. Δηλαδή, ανήκουν στο χώρο τους, δεν έχουν φύγει, αλλά δεν είναι ευχαριστημένοι από την παρούσα κατάσταση, οπότε είναι ανοιχτοί σε νέες προσπάθειες. Και ήθελα να δηλώσω με την παρουσία τους το ενδιαφέρον τους για την ανασύνθεση του χώρου και την υπέρβαση της υπάρχουσας κατάστασης. Αγγελική, εσύ από τις τοποθετήσεις των τριών ομιλητών, ποια κατάλαβες να είναι η απάντηση του καθενός στο ερώτημα απέναντι στο Μητσοτάκη ποιος? Γιατί ναι, μεν όλοι λίγο πολύ το ανέστρεψαν και είπαν απέναντι στο Μητσοτάκη πώς, αλλά το ερώτημα της εκδήλωσης παρέμενε ποιος. Έναν ηγέτη ψάχνανε στην ουσία, τουλάχιστον αυτοί που διοργάνωσαν την εκδήλωση. Κοίταξε, οι τρεις συμμετέχοντες στο πάνελ είναι προφανές ότι για όσους γνωρίζουν λίγο το χώρο, ότι βλέπουν τον εαυτό τους σε έναν τέτοιο ηγετικό ρόλο. Έτσι, και έχουν και τις προϋποθέσεις. Η Έφη Αξιόγλου άλλωστε διεκδίκησε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Διονύσης Τεμποντέρας το σκέφτηκε, τελικά δεν το έκανε. Θα το κάνει μετά τις ευρωεκλογές, αν ανοίξει τέτοιο θέμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μανώλης Χρυσοδουλάκης είναι ακόμα πολύ νέος, αλλά για όσους γνωρίζουν την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, είναι ένα από τα πρόσωπα στα οποία προσβλέπουν πολύ μέσα στο ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Και οι τρεις δηλαδή προφανώς βάζουν τον εαυτό τους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη υπό προϋποθέσεις, υπό όρους και σε μια δεδομένη συνθήκη. Θεωρείς ότι η παρουσία, η ξαφνική παρουσία του Στέφανου Κασελάκη άλλαξε ενδεχομένως και κάποια από αυτά που είχαν προετοιμάσει να πούν οι τρεις ομιλητές, ή ενδεχομένως ο Διονύσης Τεμπονέρας, που ήταν και ο πιο άμεσα ενδιαφερόμενος? Ναι, θα μπορούσε. Δηλαδή, σίγουρα μπορεί να εμφανίστηκε πολύ πιο εγκρατής ο Διονύσης Τεμπονέρας. Δεν θα το μάθουμε αυτό, γιατί και δεν θα το πει και έδειξε και πάρα πολύ άνετος και προσπάθησε να μην φανεί καμία μηχανία από την πλευρά του, η οποία όμως είναι εύλογο να υπήρξε. Υπήρξε αμηχανία σε όλους. Όσοι ήμασταν εκεί το είδαμε, ήταν για δευτερόλεπτα τουλάχιστον όλοι τα έχασαν. Ο Στέφανος Κασελάκης, να πούμε κάτι, απέδειξε με αυτή την κίνηση ότι σίγουρα έχει θάρρος, σίγουρα έχει θράσος, σίγουρα έχει δύναμη και είναι απρόβλεπτος. Παίρνει ρίσκα. Αυτό από μόνο του είναι ένα ηγετικό χαρακτηριστικό που είδες και η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα σε κάποια συνέντευξή της είπε ότι της έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, δεν το περίμενε και το αναγνωρίζει. Αυτό το θάρρος και το θράσος, Αγγελική, μπορεί να το κεφαλαιοποιήσει πολιτικά ο Στέφανος Κασελάκης? Κατά τη γνώμη μου, σίγουρα θα το κεφαλαιοποιήσει, γιατί έδειξε ηγετικότητα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος παίρνει ρίσκα και είναι απρόβλεπτος,
και μπορεί να εκπλήξει, δημιουργεί την αίσθηση ότι μπορεί να κουμαντάρει ένα καράβι. Ακόμα και αυτό το καράβι. Βέβαια, τα στελέχη που έβγαιναν όλο αυτό το διάστημα και έλεγαν «Όχι, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την εκδήλωση, δεν υπάρχει λόγος να γίνει» κλπ. Ναι, μα και αυτό έχει να κάνει με το αρχηγηλίκι, δηλαδή το να μπορεί κάποιος να αγνοήσει το κόμμα του, να ακόμα και να το τσαλακώσει, να διαφορήσει για την ιεραρχία και τις βαρονίες. Και να... Ο Κασελάκης έχει ξεκινήσει από την αρχή επενδύσει στην λεγόμενη αδιαμεσολάβητη επαφή του με τον κόσμο. Χτες έδειξε ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και δεν φοβάται. Αυτό είναι σίγουρα πολύ ηγετικό, έτσι. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Άγγελε, και να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσίαση στο Δελτίο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με το θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο για όλα τα κόμματα, ξεκίνησε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πάμε να παρακολουθήσουμε μερικά αποσπάσματα από όσα έγιναν σήμερα το πρωί στη Βουλή. Θα μπορούσα ακόμα να σχολιάσω και το άγχος πολλών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά όσον αφορά την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, εμείς αντίθετα με όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουμε αποδείξει την ενότητά μας εδώ και 50 χρόνια και η πολυφωνία που τόσο κατακρίνεται είναι αυτή που μας βοηθάει να πάμε μπροστά ενωμένες και ενωμένοι. Αντίθετα με άλλους, εμείς δεν επιβάλλουμε απόψεις, αλλά λειτουργούμε με βαθιά δημοκρατικό τρόπο, επιτρέποντας σε όλες τις απόψεις να ακουστούν. Έχουμε μπροστά μας ένα νομοσχέδιο που δεν επηρεάζει τις ζωές των περισσότερων από εμάς, που δεν αφορά τις ζωές των περισσότερων από εμάς. Αφορά όμως ζωές μικρών παιδιών και αφορά ζωές ανθρώπων που αγαπιούνται. Αφορά ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία της Ελλάδας που είναι η οικογένεια. Αφορά μια αδικία που οφείλουμε να διορθώσουμε. Και ας αναλογιστούμε τι περνάνε οι άνθρωποι αυτοί τόσα χρόνια στις σκιές, μπλεγμένοι σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, ισορροπώντας πολλές φορές σε δύο πραγματικότητες. Του εξωτερικού και την ελληνική. Εγώ πάντως δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να ταξιδεύω σε μια χώρα και να μην αναγνωρίζομαι ως η μαμά των δύο παιδιών μου. Για αυτές λοιπόν τις μητέρες, για αυτούς τους μπαμπάδες και προπαντός για αυτά τα παιδιά, σας ζητάω να αναλάβουμε την ευθύνη και να υπερψηφίσουμε το παρόν νομοσχέδιο. Ότι βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και στον 21ο αιώνα ο κύριος Βελόπουλος ζητάει πιστοποιητικά σεξουαλικών φρονημάτων από τους Έλληνες βουλευτές. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να πω ναι, και εγώ είμαι ομοφιλόφιλη, θέλεις κάτι. Και όλοι οι άλλοι, κανονικά, οι άνθρωποι που θα υπερψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο να βγουν και να πούνε ναι. Και εγώ είμαι ομοφιλόφιλος, και εγώ είμαι ομοφιλόφιλος, και εγώ είμαι ομοφιλόφιλος, και εγώ είμαι ομοφιλόφιλος. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε ένα ακόμα απαραίτητο βήμα στην ισότητα, την άρση των διακρίσεων και την ορατότητα. Και είναι αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, ότι το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη, διότι τους τελευταίους αρκετούς μήνες, όλους εκείνους τους μήνες που προηγήθηκαν της κατάθεσής του, αναπτύχθηκε πολύ έντονα μια παραφιλολογία σχετικά με το τι αυτό θα περιλαμβάνει, τι επιχειρεί να ρυθμίσει και τι αποτελέσματα θα έχει στην κοινωνική πραγματικότητα. Και είναι βέβαιο ότι στη συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης υπάρχει μια ανησυχία, η οποία ενισχύεται δυστυχώς από τις υπερβολές και τις αντιδράσεις μιας μερίδας πολιτικών και θεσμικών φορέων και μιας μερίδας βουλευτών της συντήρησης μέσα και έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Παναγιώτης Τζανετάτος για να μας δώσει το χρονοδιάγραμμα της συζήτησης, ενώ Παναγιώτη έχει κατατεθεί έτοιμα για ονομαστική ψηφοφορία, με το οποίο μάλιστα συμφωνεί και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος παρενέβη σήμερα το πρωί. Ακριβώς. Συνεχίζεται. Έχει ξεκινήσει μάλλον και συνεχίζεται μέχρι και αύριο αργά το βράδυ η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Έχουν καθεί συνολικά 94 βουλευτές που θα μιλήσουν, από τους οποίους 28 είναι της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθούν, αν θα τοποθετηθούν θετικά ή αρνητικά, γιατί υπάρχει όλο το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Αντιδράσεις υπάρχουν και στα άλλα κόμματα, βέβαια, που επί της αρχής στηρίζουν το νομοσχέδιο, γι' αυτό η αυριανή ψηφοφορία θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σήμερα έχουν ξεκινήσει οι εισηγητές. Πριν από λίγο απορρίφθηκε η πρόταση περί αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν οι Νίκη, οι Σπαρτιάτες, αλλά και η Ελληνική Λύση, ενώ αυτή την ώρα
μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Επίσης, να σου πω για την ονομαστική, όπως πολύ σωστά είπες, έχει κατατεθεί ήδη από το πρωί οι υπογραφές. Μαζεύτηκαν χθες αργά το βράδυ αίτηση για ονομαστική επί της αρχής και επί των άρθρων. Υπάρχει δήλωση του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος ζητά να γίνει και αυτός ονομαστική. Όπως αναφέρει, καλό θα ήταν λοιπόν για την πλήρη ελεύθερη έκφραση της δημοκρατίας που εκφορείται το ελληνικό κοινοβούλιο, η συγκεκριμένη ψηφοφορία να είναι ονομαστική. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα γίνει. Αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναμένεται και αυτός από την πλευρά του να ζητήσει ονομαστική. Επομένως, ψηφοφορία θα έχουμε κανονικά. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην τελετή ονοματοδοσίας των δύο νέων υπερσύγχρονων πλοίων της πυροσβεστικής που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε μονόδρομο τις επενδύσεις στην πολιτική προστασία λόγω της κλιματικής κρίσης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εξασφάλισε κονδύλια ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων για τις υποδομές σε πολιτική προστασία και πυροσβεστική. Και πράγματι, η κλιματική κρίση, με την οποία όχι μόνο εμείς, αλλά ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται πια αντιμέτωπος, καθιστά αυτήν την επένδυση στην πολιτική προστασία μονόδρομο. Και θέλω να εκφράσω, κύριε Υπουργέ, την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το πρόγραμμα Αιγής σχεδιάζεται και υλοποιείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θέλω να θυμίσω ότι θα διαθέσουμε παραπάνω από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για υποδομές που σχετίζονται με την πολιτική προστασία. Και βέβαια αυτοί οι πόροι συμπληρώνονται και από πόρους άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Την ενοχή τεσσάρων ανώτατων αξιωματικών της πυροσβεστικής για πράξεις ή και παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο ανθρώπου στην εθνική τραγωδία στο Μάτι, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας κατά την αγόρευσή του. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας προτείνει την ενοχή του πρώην υπαρχηγού της πυροσβεστικής, Βασίλη Ματθεόπουλου, γιατί δεν έστειλε πλοιάρια για τη διάσωση πολιτών από τη θάλασσα, αλλά και άλλων τριών αξιωματικών. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τραγωδία παγκοσμίως και για αυτήν υπάρχουν ένοχοι. Στην αγόρευσή του για την εθνική τραγωδία στο Μάτι με 104 θύματα, ο εισαγγελέας του τριμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας Παναγιώτης Μανιάτης ζήτησε να κριθούν ένοχοι για επιμέρους πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο τέσσερα ανώτατα τότε στελέχη της πυροσβεστικής. 15 μήνες μετά την έναρξη της πολύκρωτης δίκης, ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή του πρώην αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρη Τερζούδη, του τότε υπαρχηγού Βασίλη Μαρθεόπουλου, του τότε διοικητή του ΕΣΚΙ Ιωάννη Φωστιέρη και του τότε διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων Αθηνών, επίγειου επικεφαλής της Φωτιάς, Νικόλαου Παναγιωτόπουλου. Ο εισαγγελέας κ. Παναγιώτης Μανιάτης έχει τη δυνατότητα να γράψει ιστορία. Από αυτόν θα εξαρτηθεί αν θα γίνει η αναβάθμιση του κατηγορητήριου από πλημέλημα σε κακούργημα. Ο εισαγγελέας καταλόγησε κατά περίπτωση στους τέσσερις κατηγορούμενους πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν στην τραγωδία και συγκεκριμένα για την αξιοποίηση των εναέριων μέσων, τη μη αξιοποίηση των πυροσβεστικών πλοιαρίων, τη μη εισήγηση για οργανωμένη απομάκρυνση των κατοίκων. Ο εισαγγελέας υπήρξε ιδιαίτερα δρυμής για το γεγονός ότι ο επίγειος επικεφαλής της φωτιάς δεν εισηγήθηκε την απομάκρυνση των κατοίκων του Ματιού. Ουδής ειδοποίησε τους κατοίκους. Αντιλήφθηκαν τη φωτιά όταν βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής με αποτέλεσμα να καούν. Το γεγονός πως δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση επέδρασε στο αποτέλεσμα των δεκάδων νεκρών και τραυματιών. Η εικόνα αυτή δεν τιμά ούτε το πυροσβεστικό σώμα, ούτε τις δομές πολιτικής προστασίας της χώρας μας, ούτε τους άλλους εμπλεκόμενους. Στην υπόθεση του Ματιού, το κράτος δικαίου κατέρευσε και αυτό περίτρανα αποδεικνύεται και από τη σημερινή συνθήκη. Αντίθετα, ο εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τριών ακόμη στελεχών της πυροσβεστικής. Είμαι εξοργισμένος. Για παράδειγμα, παρατίθενται κομμάτια από καταθέσεις ή απολογίες. Ένα κομμάτι. Εγώ, επειδή είμαι εδώ κάθε μέρα, 1,5 χρόνο, θυμάμαι και το παρακάτω κομμάτι. Εγώ αισθάνθηκα ντροπή και σήμερα. Απόγνωση, απελπισία, απογοήτευση. Γενικά, περιμέναμε ότι με την εισαγγελική πρόταση και την απόφαση του δικαστηρίου, τουλάχιστον ηθικά θα δικαιώνονταν οι ψυχές των ανθρώπων που ζουν και των ανθρώπων που έφυγαν. Η αγόρευση του εισαγγελέα συνεχίζεται στις 20 Φεβρουαρίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με το δελτίο στη νοηματική γλώσσα.